Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Evil Loader. Είμαστε στο ξενοδοχείο Ακρολίθη, στη Λακωνία, κοντά στο Ήτειλο, και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς φορτίζουμε ένα Τέσλα. Αλλά το ερώτημα είναι, εδώ που είμαστε, πού είναι το Τέσλα? Ελάτε μαζί μου να δείτε πού υπάρχει φορτιστή στο Evil Loader, εδώ στο ξενοδοχείο στο Ακρολίθη. Εδώ έχουμε το Τέσλα. Είναι πάρα πολύ λασπωμένο, γιατί έχουμε γυρίσει αυτές τις μέρες όλη τη Λακωνία. Και έχει έρθει η στιγμή να το φορτίσουμε, γιατί πρέπει, είναι σήμερα Κυριακή, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην Αθήνα, στη βάση μας, στο EV Loader, για να συνεχίσουμε από εβδομάδα την καθημερινότητα. Χωρίς να καθυστερήσουμε περαιτέρω, ας δούμε τη διαδικασία φόρτισης σε ένα φορτιστή του EV Loader. Για να ξεκινήσουμε τη φόρτιση, πρέπει να έρθουμε μέσα στο αυτοκίνητο και να ανοίξουμε τη θύρα φόρτισης του Tesla. Όπως βλέπετε εδώ, μόλις μας λέει Charge Port Open και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη φόρτιση. Το άλλο πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε το καλώδιο, γιατί το έχουμε στο μπροστά προπαγκάζ, ουσιαστικά που λέγεται Frank, από το front trunk, είναι να ανοίξουμε και το Frank. Οπότε τώρα είναι ανοιχτό, θα βγούμε έξω, θα πάρουμε το καλώδιο μας, θα το συνδέσουμε στο φορτιστή και θα ξεκινήσουμε τη φόρτιση. Οπότε ερχόμαστε μπροστά, όπου έχουμε βάλει το καλώδιο μας. Και με το καλώδιο μας ερχόμαστε πρώτα και συνδέουμε τη μεριά του αυτοκινήτου. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στο καλώδιο είναι ότι υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, δεν είναι επανομοιότυπα τα βίσματα από και την άλλη μεριά. Το λίγο πιο πλατή είναι σχεδιασμένο για να συνδέεται στο αυτοκίνητο, αυτή εδώ η πλευρά, οπότε έρχεται εδώ. Και το πιο λεπτό είναι σχεδιασμένο για να συνδέεται στο φορτιστή. Πριν κάνουμε τη σύνδεση με το φορτιστή, θα δώσουμε την εντολή έναρξης από την εφαρμογή του EV Loader. Για να ξεκινήσουμε τη φόρτιση, απλώς πατάμε έναρξη από την εφαρμογή του EV Loader. Τώρα περιμένει, έχει δώσει την έγκριση και περιμένει να συνδέσουμε το καλώδιο με το φορτιστή. Οπότε απλώς ερχόμαστε με το καλώδιό μας εδώ, το εισάγουμε στον φορτιστή και μόλις τώρα ακούσατε το χαρακτηριστικό ήχο, κλείδωσε το καλώδιο και πάνω στο φορτιστή και πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορούμε να έρθουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να τραβήξουμε το καλώδιο, να το αποσυνδέσουμε όσο φορτίζει, ούτε από το φορτιστή. Έχει κλειδώσει και στις δύο μεριές, για να εξασφαλίσουμε ότι ούτε κάποιος κακόβουλα θα σταματήσει τη φόρτισή μας, ούτε κάποιος θα δοκιμάσει ίσως να μας κλέψει το καλώδιο. Είναι κλειδωμένο και από τις δύο μεριές μηχανικά και φορτίζει. Αν θελήσουμε να σταματήσουμε τη φόρτιση προώρα, αρκεί να πατήσουμε τερματισμό στην εφαρμογή και η φόρτιση θα διακοπεί. Ακούμε τώρα ο φορτιστής, έχει απεμπλακεί από εδώ. Τώρα πλέον, επειδή έχει ξεκλειδώσει το καλώδιο, μπορούμε να έρθουμε και να το τραβήξουμε από το φορτιστή. Τώρα βγαίνει, επειδή έχει διακοπεί η φόρτιση. Και χρειάζεται και άλλο ένα βήμα. Μπορούμε είτε να πάμε όπως πριν εσωτερικά και να ξεκλειδώσουμε τη θύρα φόρτισης στο Tesla, είτε μπορούμε πάλι από την εφαρμογή του Tesla, όπως θα σας δείξω εδώ. Βλέπετε εδώ, μπορώ να κάνω και unlock charge port από την εφαρμογή του Tesla και ακούσετε πάλι τον ήχο. Και τώρα μπορώ να βγάλω και το καλώδιο και από το αυτοκίνητο. Και έτσι ολοκληρώνουμε τη φόρτισή μας. Παίρνουμε το καλώδιο, το επιστρέφουμε μπροστά εκεί που είχαμε και μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Γεμάτη με 540 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στην Αθήνα και να ξανάρθουμε άμα χρειαστεί Ήτειλο. Ο σταθμός εδώ στο ξενοδοχείο Ακρολίθη στη Λακωνία μας δίνει 11 kW ισχύως φόρτισης. Είναι το μέγιστο που μπορεί να πάρει άλλωστε και το Tesla. Με αυτή την ισχύ φόρτισης ουσιαστικά προσθέτουμε από το 20% της μπαταρίας μας στο 85-90% σε λιγότερο από 5 ώρες. Εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι μένουμε στο ξενοδοχείο, φορτίσαμε για 4-5 ώρες το βράδυ. Τώρα εδώ για το βίντεο προσθέτουμε λίγες ακόμα κιλοβατόρες και είμαστε γεμάτοι να κάνουμε άλλα 510 χιλιόμετρα μέσα στη μέρα και θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε εδώ αν είχαμε βάσει το ξενοδοχείο να ξαναφορτίσουμε το βράδυ. Άρα δεν έχουμε κανένα περιορισμό με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κάνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα στη μέρα χωρίς να ανησυχούμε για την αυτονομία του οχήματός μας. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό είναι πολύ σημαντικό το ξενοδοχείο να έχει σταθμό φόρτισης και αυτό ακριβώς κάνουμε και με το EV Loader. Δηλαδή βοηθούμε ξενοδοχεία να εγκαταστήσουν ένα σταθμό φόρτισης, να έχουν το λογισμικό του EV Loader για να ενημερώνουν τους οδηγούς ότι υπάρχει σταθμός φόρτισης στο κατάλημά τους και να μπορούν εύκολα και από οπουδήποτε βρίσκονται να παρακολουθούν την κατάσταση του σταθμού, αν είναι κάποιος ενδεδεμένος, και βέβαια να εισάγουν και χρεώσεις και να αποκτούν έσοδα και άμεσα από τις φορτίσεις του σταθμού, αλλά και έμεσα έσοδα, γιατί μπορεί κάποιος είτε να επιλέξει αυτό το ξενοδοχείο να διανυκτερεύσει επειδή ακριβώς υπάρχει σταθμός φόρτισης, είτε να σταματήσει, να κάνει μια στάση,
να πιει ένα καφέ εδώ στην πάρα πολύ όμορφη θέα που βλέπουμε, να φορτίσει για να προσθέσει κάποια χιλιόμετρα στο αυτοκίνητό του και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς να εκτερεύσει. Αλλά ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτή η στάση μπορεί να είναι έσοδα για τις βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο. Εδώ παίζει να μπορεί να μπει και το pilot. Ναι, βάζει και το pilot. Τώρα εδώ τι ο το pilot θα κάνει μέσα στη λακκούβα. Πάει όμως. Τώρα εδώ πάει μόνο το pilot. Βλέπετε. Και κρατάει και την απόσταση από τον μπροστινό μόνο του. Δείτε εδώ. Ναι. Μπράβο Tesla. Live another day. Εδώ όμως, εδώ Παναγία. Εδώ το πήρα, παιδιά, γιατί δεν έχει ενδιάμεσο τίποτα. Θα πούμε στο τίποτα. Εδώ είμαστε στον πανέμορφο, μπαίνουμε στον πανέμορφο Λαγκαδά τώρα. Γεια. Τώρα είμαι αλλαξίμωθο, με αυτό το όπιστο της συνέχεια. Εκτός άμα γυρίσω με μούρια, να κάνω μια στροφή. Κάτι άλλο που έχω αναφέρει με το Tesla ότι είναι λίγο δύσκολο. Εγώ τώρα εδώ στις τροφές πρέπει να είναι το βλέμμα μου συνέχεια στο δρόμο και μου είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξω την οθόνη για να κάνω οποιαδήποτε κίνηση, για παράδειγμα να ανοίξω το air condition. Ένας τρόπος να το αποφύγουμε αυτό είναι οι φωνητικές εντολές. Δηλαδή τώρα αν ζεσταθήκαμε, εγώ εδώ έχω δύσκολες στροφές, πατάω το κουμπάκι εδώ στο τιμόνι στα δεξιά που είναι, το πατάω μέσα που περιμένει τη φωνητική εντολή και τώρα λέω set air conditioning on. Και λογικά, ναι, το πήρε στην οθόνη, το έκανε. Αν δεν δούλευα με τη φωνητική εντολή, θα πρέπει να έρθω στην οθόνη. Το έχουμε δοκιμάσει, είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να βρεις το κουμπί του air condition κάπου εδώ. Μετά πρέπει να διαλέξεις θερμοκρασία θέση και να το κρατήσεις και πατημένο να ανάψει. Αυτό φανταστείτε είναι 3-4 taps που πρέπει να κοιτάς στην οθόνη για να ξέρεις που κάνεις tap. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για μένα στο Tesla. Και, okay, στο air condition οι φωνητικές εντολές δουλεύουν τέλεια. Αλλά σε άλλες εντολές, για παράδειγμα, open Spotify. Ας πούμε αυτό δεν το καταλαβαίνει, ενώ είναι πολύ σαφές τι θέλω να γίνει. Play. Αυτό το κατάλαβε. Αυτό το play ας πούμε το καταλαβαίνει, παρότι δεν μπορεί να ανοίξει το Spotify, όταν του δίνεις play το καταλαβαίνει. Αλλά το καλό με όλα αυτά, όσον αφορά το φωνητικό, είναι ότι σιγά σιγά θα βελτιώνεται. Δηλαδή είναι update λογισμικού που θα είναι λίγο καλύτερη αναγνώριση φωνής, λίγο καλύτερη, μπορεί να γίνει και καλύτερη προφορά μου στα αγγλικά και να βγει κάποια στιγμή άκρη. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας και για αυτό το βίντεο του EV Loader. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και ανοίξτε τις ειδοποιήσεις γιατί έρχονται πολλά ακόμα βίντεο με μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, με οδηπορικά που κάνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με άλλα πολύ όμορφα ξενοδοχεία και πολύ όμορφα τοπία από όλη την Ελλάδα που θα προχωράμε να κάνουμε εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης. Και βέβαια κάντε like στο βίντεο και αφήστε στα comments ένα σχόλιο αν θα θέλατε πολύ τώρα εν μέσω κορονοϊού να φύγετε να πάτε μια εκδρομή εδώ στη Λακωνία και να φορτίσετε ηλεκτρικό σας όχημα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά.